Κυρίες και κύριοι, συνδεόμαστε τώρα με το CNN για να παρακολουθήσουμε τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Σαντάμ Χουσέιν στον πασίγνωστο πλέον δημοσιογράφο Πίτερ Αρνέτ. Τον δημοσιογράφο του CNN μετέφεραν ειδικές δυνάμεις με δρακόντια μέτρα ασφαλείας σε προάστιο της Βαγδάτης. Πρόκειται για την πρώτη τηλεοπτική συνέντευξη του Σαντάμ Χουσέιν αφού του ξέσπασε ο πόλεμος. Ας παρακολουθήσουμε τώρα τη συνέντευξη σε μετάφραση του κυρίου Διαμαντόπουλου. Και δεν ξέρουμε ποιος έχει την ευθύνη, είτε ΙΠΑ είτε το Ιράκ για το πετρέλαιο. Αν τον ρώτησε αν το χρησιμοποίησε σαν όπλο το πετρέλαιο και είπε, είπα αυτό που είπα, ήμουνα σε άμυνα. Όσο για τα αεροπλάνα τα οποία πετάξαν στο Ιράν, είπε ότι είναι γειτονικά μουσουλμανικά κράτη και σύμφωνα με τις συνθήκες του παρελθόντος, είναι και αν τις πάρουμε υπόψη, αυτή τη στιγμή παλεύουμε εναντίον των απίστων. Και είπε ότι τα αεροπλάνα έπρεπε να πάνε εκεί και ήταν σε έκτακτες συνθήκες. Ερώτησα αν θα χρησιμοποιηθούν στον πόλεμο. Αν θα χρησιμοποιηθούν, τον ερώτησα, η ερώτηση ήταν αν θα χρησιμοποιηθούν ξανά τα αεροπλάνα. Και η απάντηση ήταν ότι είναι ανάλογα με τις συνθήκες. Τον ερώτησα για τους κρατούμενους πιλότους που ήταν εδώ και αν θα τους χρησιμοποιήσει σαν ανθρώπινοι ασπίδες στρατηγικούς στόχους. Η απάντηση ήταν ότι στη Δύση οι Ιρακινοί φοιτητές έχουν συλληφθεί και υπάρχει άδικη μεταχείριση. Ερώτησα πώς συμβαδίζει αυτή η απόφαση για ανθρώπινη ασπίδα σύμφωνα με τις δηλώσεις του να ακολουθήσει τις συνθήκες της Γενέβης. Και η απάντηση ήταν ισχύει η συνθήκη της Γενέβης για τους Ιρακινούς φοιτητές. Εκνευρίσκηκε με τους πολιτικούς της Δύσης και τη συμπεριφορά τους σε ξένους ομήρους. Και είπε επίσης ότι αν είχαμε κρατήσει τους ομήρους εδώ θα είχαν επιτεθεί στη Βαγδάτη. Στην ερώτηση αν θα χρησιμοποιήσει χημικά όπλα κατά του Κουβέιτ. Η απάντηση ήταν ότι θα χρησιμοποιήσουμε τα όπλα που χρειάζονται και ανάλογα με τι επίθεση θα μας κάνουν. Τον ερώτησαν ότι δεν θα χρησιμοποιήσει αυτό το πράγμα, τα χημικά όπλα. Η απάντηση ήταν αυτό που εννοώ. Θα εξαρτηθεί από τα όπλα που θα χρησιμοποιήσουν εναντίον μας. Τον ρώτησα για τις αποθήκες και για τα πυρομαχικά. Η απάντηση ήταν ότι τα ΣΚΑΔ που στέλνει έχουν τις δυνατότητες για χημική και πυρηνική γόμωση. Επίσης είπε ότι εμείς έχουμε κρατήσει την ισορροπία στα συμβατικά όπλα. Επίσης είπε ότι προσευχόμαστε να μην αναγκαστεί να πάρουμε παραπέρα μέτρα. Και όταν τον ερώτησα πόσο θα χρειαστεί, ποια θα ήταν η διάρκεια του πολέμου, είπε μόνο ο Θεός το ξέρει. Και όταν το ρώτησα αν νομίζει ότι έχει κερδίσει την θαυμασμό του κόσμου που κερδίζει τις μεγάλες δυνάμεις, μου απάντησε ότι θα χεθεί πολύ αίμα. Όταν το ρώτησα για τη δυναμική του διαλόγου, αν υπάρχει περίπτωση να υπάρχει διάλογος, είπε ότι ο διάλογος μπορεί να γίνει μόνο μεταξύ των λαών της περιοχής και του κόσμου. Όταν το ρώτησα ποια είναι η πιθανότητα, υπάρχει πιθανότητα ήττας, είπε ότι η απάντηση ήταν ούτε μία στο εκατομμύριο. Επίσης μου είπε ότι στέλνει τις ευχές στους Αμερικάνους και εύχεται να μην πεθάνει κανένας από τους γιους τους. Και επίσης μου ανέφερε ότι χαίρεται που πάρα πολλοί κόσμος πάρα πολλοί διαδηλώνει για ειρήνη στον κόσμο. Πίτερ Αρνέτ, με ακούς ακόμη?
Ο Πίτερ Αρνέτ στη Βαγδάτη. Μπορεί να μας ακούσει εδώ στην Ατλάντα. Από ό,τι φαίνεται, χάσαμε επαφή.